πεδίο. Θα έρθουμε στα της πόλης μας, στα του Ηρακλείου, που οπωσδήποτε όμως μπορεί να έχουν και ευρύτερο ενδιαφέρον κατά την άποψή μου. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Σιμεών Χούπα, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός και πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου της Αγίας Τριάδας Ηρακλείου, και θα μιλήσουμε για αυτή την πολύ ιδιαίτερη περιοχή. Καλημέρα, κύριε Χούπα. Καλή σας μέρα. Κύριε Χούπα, η Αγία Τριάδα είναι ένα οργανικό κομμάτι της παλιάς πόλης του Ηρακλείου, ωστόσο ακόμα και σήμερα έχει διατηρήσει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, οικιστικό κυρίως. Ποια είναι η ιστορική της διαδρομή ως συνοικία της πόλης, έτσι με λίγα λόγια? Κύριε Χαραλαμπίδη, να σας πω, ιστορικός δεν είμαι. Ναι, εντάξει, από την ευρύτερη σας... Ναι. Έχω ασχοληθεί. Ναι, είναι ένα οργανικό κομμάτι η Αγία Τριάδα. Διατηρεί, όπως είπατε, έναν χαρακτήρα κυρίως οικιστικό. Εξ όσων γνωρίζω, αυτό μπορώ να σας πω, ότι η Αγία Τριάδα ανήκει στον, ας το πούμε, ιστορικό μεσαιωνικό πυρήνα της πόλης, όπως διαμορφώθηκε περίπου το 17ο αιώνα, από τη στιγμή που οι Ενετοί έκαναν τα τείχη και περιέλαβαν μέσα και την Αγία Τριάδα. Δεν γνωρίζω αν στην αραβική περίοδο υπήρχε η Αγία Τριάδα, είχε διαμορφωθεί. Αυτό οι ιστορικοί κάποιοι αναφέρουν κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι το θέμα το δικό μας. Mm-hmm. Βέβαια, το κτηριακό απόθεμα, να πούμε, της Αγίας Τριάδας, στο σύνολό του, αποτελεί ένα αξιόλογο δείγμα κτηριολογίας από διάφορες περιόδους, φαντάζομαι. Ναι, από την ενετική περίοδο και συνέχεια μέχρι σήμερα, αλλά και ένα αξιόλογο δείγμα άρθρωσης του οικιστικού ιστού, που τι σημαίνει αυτό: στενά κανόνιστα σοκάκια, σύνολα από μικρές κατοικίες της ανώνυμης αρχιτεκτονικής, που εμπλωτίζονται και από ορισμένες μικρότερες αριθμό κατοικίες ή κτίρια νεοκλασικού χαρακτήρα. Mm-hmm. Η ταυτότητά της βασικά αποτυπώνεται στα κτίρια της, τα οποία είναι, γι' αυτό είπαμε ότι μάλλον την ενετική περίοδο αναπτύχθηκε, αποτυπώνεται σε κτίρια ενετικά, οθωμανικά, νεοθωμανικά, νεοκλασικά. Υπάρχουν και κανά δυο σήμερα τα οποία διατηρούνται ακόμα, τα νεοκλασικά, και υπάρχουν ένα σωρό κτίσματα, τα οποία βέβαια με την απαξίωση που έχει συμβεί στην Αγία Τριάδα εκκρεμούν, πέφτουν, γκρεμίζονται, χάνονται κάποια δείγματα. Βέβαια, από τους διάφορους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, υπεχοδέ, έχουν χαρακτηριστεί κάποια κτίρια σαν διατηρητέα. Ναι, θα μιλήσουμε για αυτά αναλυτικά σε λίγο. Έτσι, εισαγωγικά ήθελα και κάτι άλλο. Εμένα μου έκανε πάντοτε εντύπωση ότι, ενώ είναι φυσικά κομμάτι του κέντρου, έχει ωστόσο και μια αίσθηση της απόστασης, μια αίσθηση μετάβασης από και προς την καρδιά της πόλης, πάντοτε η Αγία Τριάδα. Ενώ αντίστοιχα έχει χάσει και τη σύνδεσή της με το θαλασσινό μέτωπο, αν θεωρήσουμε ότι είχε μια τέτοια σύνδεση. Αυτός ο χαρακτήρας βοήθησε στη διατήρηση της ιδιοπροσωπείας, της οικιστικής που έχει ακόμα και σήμερα η περιοχή, ή ταυτόχρονα αποτελεί και εμπόδιο στην αναβάθμισή της? Ναι. Κοιτάξτε, η Αγία Τριάδα είναι ένα κομμάτι που περιβάλλεται από κάποιους βασικούς δρόμους. Και είναι σαν ένα κλειστό κομμάτι που το ένα οριό του βλέπει στη θάλασσα, αλλά με τη δημιουργία του παραλιακού έχασε την πρόσβασή της όντως στη θάλασσα, που ήταν ο κόλπος Δερματά. Mm-hmm. Και μέσα από την πύλη Δερματά φτάναμε στην ακτή. Τώρα, εμείς και οι κάτοικοι γενικά στην Αγία Τριάδα, την περιοχή, όταν μιλάμε, λέμε η γειτονιά μας. Γιατί είναι μια γειτονιά όλο αυτό το κομμάτι. Οι άνθρωποι, τα σπίτια είναι λίγο πολύ γνωστά μεταξύ τους. Οι αποστάσεις δεν είναι μεγάλες. Ένας μπορεί να περιδιαβεί την Αγία Τριάδα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα.
Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Ποια τώρα είναι, σύμφωνα με την δική σας γνώση και αντίληψη που είναι μακροχρόνια και σφαιρική, ποια είναι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αγία Τριάδα? Πολύ αγαπάμε να κάνουμε πότε-πότε μια βόλτα στα στενά της. Εγώ συγκεκριμένα τυχαίνει να έχω καθημερινή επαφή με την περιοχή λόγω του Ευρωπαϊκού Σχολείου που πηγαίνω φέρνω τη μικρή, αλλά οι περισσότεροι σπάνια ενδιαφερόμαστε για τα προβλήματα που απασχολούν τους ανθρώπους που ζουν και δραστηριοποιούνται εκεί. Πείτε μας εσείς, ποια είναι αυτά? Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Για έναν ξένο είναι ωραίο να περνάει μέσα από τα στενά, να φωτογραφίζει, να κάνει, αλλά η πραγματικότητα της καθημερινής ζωής είναι λίγο δύσκολη, γιατί η Αγία Τριάδα έχει αφαιθεί, έχει υποβαθμιστεί και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι. Τώρα, τα προβλήματά της είναι δύο κατηγοριών. Η μια κατηγορία είναι ο βασικός άξονας που έχει μπει μπροστά για να γίνει η αναβάθμιση της Αγίας Τριάδας. Και το άλλο πρόβλημα είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας. Και όταν λέμε προβλήματα της καθημερινότητας, είναι η καθαριότητα, είναι η ασφάλεια, από την πυροσβεστική, με τα στενά, με το ένα με το άλλο. Είναι η αδυναμία ακόμα του δικτύου ίδρυυσης του Ηρακλείου να έχει η Αγία Τριάδα κάθε μέρα νερό. Ή να έχει κάθε μέρα ολόκληρη τη μέρα. Γιατί πολλές φορές έχει τη μισή μέρα, άλλες φορές έχει κάθε δεύτερη μέρα. Αυτό είναι ένα πράγμα που το Ηράκλειο σε άλλη πόλη δεν το έχω ξανασυναντήσει. Και νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα μεγάλο που η ΔΕΙΑΗ δεν ξέρω για ποιο λόγο ακόμα δεν το έχει αντιμετωπίσει. Έχω προσπαθήσει να μάθω, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Υπάρχουν κάποια επιχειρήματα και κάποιες δυσκολίες. Ελπίζω να αντιμετωπιστούν μαζί με την αντικατάσταση του δικτύου που γίνεται. Mm-hmm. Τώρα να πάμε στα βασικά προβλήματα. Βασικό πρόβλημα της Αγίας Τριάδας για να ξεφύγει αυτή την κατάσταση είναι να προχωρήσει η αναβάθμιση που ξεκίνησε από το 1995. Τότε έγινε μια συμφωνία, ξεκίνησε τότε μια προσπάθεια, από τότε μάλλον ξεκίνησε το θέμα να αναπτυχθεί, να αναβαθμιστεί η Αγία Τριάδα. Και το τέλος του 1995, αρχές του 1996, έγινε μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΠΕΧΟΔΕ, Υπουργείου Πολιτισμού, ΔΕΠΟΣ και Δήμου, προκειμένου να γίνει αναβάθμιση της παλιάς πόλης γενικά. Υπήρξαν όμως προβλήματα όσο προχωρούσαν οι μελέτες. Σταμάτησε αυτό το πράγμα και από ό,τι βλέπω δεν έχει προχωρήσει ακόμα. Επελέγει όμως και προωθήθηκε αναθεώρηση του ρηματοδοτικού σχεδίου της Αγίας Τριάδας. Γιατί επελέγει αυτό, να το εξηγήσουμε, που είναι και πιστεύω εδώ κρύβεται όλο το πρόβλημα και όλη η εξήγηση γιατί η Αγία Τριάδα αφέθηκε. Το παλιό ρηματοδοτικό σχέδιο του 1936, το οποίο φαντάζομαι ότι έγινε κάτω από την συλλογιστική του να εξαλείψουμε κάθε τι Οθωμανικό, προέβλεπε στην Αγία Τριάδα τη δημιουργία μεγάλων δρόμων, πλάτους 14 μέτρων, ένα πράγμα το οποίο, επειδή και οι ιδιοκτησίες είναι μικρές, εξαφάνιζε ένα μεγάλο μέρος των ιδιοκτησιών των κατοίκων. Γι' αυτό και κανείς ποτέ δεν πήγε να χτίσει εκεί. Κανείς δεν έβγαλε άδεια να κάνει μια καινούργια οικοδομή αν ήθελε να αντικαταστήσει την παλιά. Ό,τι προσπαθούσε να κάνει του το έπαιρνε η ρηματοδότηση και έτσι αφέθηκε η Αγία Τριάδα να περιμένει. Με το νέο ρηματοδοτικό σχέδιο, το οποίο γίνεται με βάση του να διατηρηθεί ο ιστός της Αγίας Τριάδας, περισσώζονται οι περισσότερες ιδιοκτησίες. Μια εκτίμηση που έχω κάνει, περισσώζεται το 80% των ιδιοκτησιών που με το παλιό σχέδιο καταστρέφονται. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο σκαλί να ξεκολλήσει η διαδικασία για την αναβάθμιση της Αγίας Τριάδας. Αυτό έγινε
και με το διάταγμα το 150 του Ιουλίου του 17, του 18, έχουμε ένα νέο ρηματομικό διάγραμμα. Ο μελετητής που ήταν μια κοινοπραξία μελετητών από το 1995 προχώρησε, έκανε τα πρώτα σχέδια αποτύπωσης των δημοσίων χώρων. Τα έστειλε στην πολεοδομή, στην παλιά πόλη, στην υπηρεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων τα έστειλε στην αρχαιολογία, γιατί πρέπει να πάρει το OK της αρχαιολογίας. Η αρχαιολογία μετά από 15 μήνες έκανε κάποιες παρατηρήσεις. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, η παλιά πόλη, της έστειλε στον μελετητή, αυτόν τον μελετητή από την κοινοπραξία των μελετητών, ο οποίος είναι στο Ρέθυμνο, γιατί ο Αθηναίος ήδη έχει πάει προς σύνταξη και έχει συλληφθεί μεγάλη. Σας λέω προβλήματα δηλαδή. Ναι, όταν τρέχει μια διαδικασία 25 χρόνια, είναι φυσιολογικό αυτό να... Φυσιολογικό είναι. Όχι, φυσιολογικό δεν είναι να τρέχει 25 χρόνια, είναι να βγαίνει ο άλλος σε σύνταξη φυσιολογικό μετά από 25 χρόνια. Ακριβώς, ναι. Και αξιόλογος αρχιτέκτονας, δεν μπορώ να πω. Είχαμε συνεργασία εμείς μαζί του, πολύ καλή, αλλά έτσι είναι. Υπάρχει όμως, όπως ξέρετε, αυτό που εμένα προσωπικά με έχει απογοητεύσει. Το έχω ζήσει και από μέσα και απ' έξω. Η αβελτηρία με την έννοια της άφεσης, ας πούμε, της αδράνειας που υπάρχει στις διαδικασίες τις γραφειοκρατικές και πώς αντιμετωπίζονται από τους υπαλλήλους. Καταλάβατε. Είμαστε τώρα σε αυτή τη φάση. Εμείς σαν σύλλογος πιέζουμε και Δήμο και όπου μπορούμε να πιέσουμε. Τα προβλήματα είναι πολλά. Συνήθως ως πολίτες απευθυνόμαστε όλοι στον οικείο Δήμο και βέβαια μπορεί ο Δήμος να έχει το 20-25% της ευθύνης και όλο το υπόλοιπο να είναι αλλού, αλλά ναι, είναι δυσπρόσιτες οι άλλες υπηρεσίες. Αυτά που σας είπα για τις ημερομηνίες, τους πόσους μήνες και τέτοια, καταλαβαίνετε, ήθελα να δείξω ότι πέρα από όλα τα άλλα υπάρχει και το πρόβλημα των διαδικασιών γραφειοκρατικών που από αυτά η Ελλάδα αν δεν απαλλαγεί δεν θα μπορεί να κάνει. Δηλαδή θα φτάσουμε να κάνουμε αναβάθμιση στην Αγία Τριάδα που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια περίπου, έτσι, για να είμαστε ακόμα τώρα να ξεκινήσουμε. Πιστεύω ότι... Οπότε εσείς τώρα περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία του ρημοτομικού. Του ρημοτομικού τελείωσε. Α. Να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μελέτης... Για τους δημόσιους χώρους. Μπορέσει ο Δήμος να βάλει μπρος για να διαμορφώσει το δημόσιο χώρο, ώστε να έχουν και κίνητρα οι κάτοικοι να μπορέσουν να αρχίσουν να δημιουργούν, να δημιουργηθεί μια αστεία. Εμείς, η Αγία Τριάδα, με βάση τη μελέτη, είναι ένας χώρος βασικά κατοικίας, χωρίς οχλούσες χρήσεις, έτσι, με πολύ ωραία μικρά πράγματα. Και θα μπορεί να γίνει, εάν ποτέ γίνει, μια πολύ ωραία γειτονιά που θα έχει ιστορικό και τουριστικό ενδιαφέρον. Όμως εμείς παράλληλα, κοιτάξτε, αυτό κανονικά για μένα έπρεπε να είχε μπει στο ΒΑ. Όταν γινόταν το ΣΟΑΠ, εμείς κάναμε μια πρόταση. Επειδή όμως δεν υπήρχε τότε εγκεκριμένο το ρηματομικό σχέδιο, δεν μπήκε στην Αγία Τριάδα τίποτα. Καταλάβατε. Και αυτό για μένα είναι λάθος. Πιέσαμε παράλληλα σαν σύλλογος, από παλιά το είχαμε βάλει σαν αίτημα, την αγορά της φάμπρικας για να γίνει μια πολιτιστική θερμοκοιτίδα. Ύστερα από αγώνες αγοράστηκε η φάμπρικα. Η φάμπρικα Νογιαννάκη, όπως είναι γνωστή, ναι. Η φάμπρικα Νογιαννάκη, ναι. Και μάλιστα με μια δέσμευση και μια πρόθεση του Ross Daily να μεταφέρει εκεί το εργαστήριο και να γίνει το κέντρο μεσογειακής μουσικής και οργάνων. Και παράλληλα να είναι μια πολιτιστική θερμοκοιτίδα. Πιέζουμε λοιπόν, αγοράστηκε ύστερα από πολλή ταλαιπωρία αυτό και μάλιστα έχω τη διαβεβαίωση της αντιδημάρχου πολιτισμού της κυρίας Πλεύρη, η οποία ήταν αυτή που κυνήγησε αυτό το θέμα και προχώρησε. Και πρόσφατα, έχοντας επικοινωνία, γιατί βρίσκομαι στην Αθήνα,
με διαβεβαίωσε ότι είχε συνάντηση με την πρόεδρο της ΔΕΣΠΑΝΑΛ, και με τον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων και προτίθεται εντός των επόμενων συμβουλίων, στη ΔΕΠΑΝΑΛ μάλλον θα αναλάβει αυτό το θέμα, να το προχωρήσει. Ελπίζουμε και περιμένουμε. Αυτό είναι το βασικό θέμα το οποίο θα μπορέσει να δώσει συνέχεια και να λυθούν τα προβλήματα. Σε ελάσσονα θέματα της καθημερινότητας, εκτός από το νερό, υπάρχει οποιαδήποτε έτσι βελτίωση? Υπάρχει βελτίωση στην καθαριότητα. Mm-hmm. Ύστερα από πολλά χρόνια βλέπουμε την Αγία Τριάδα σε καλή κατάσταση. Και αυτό είναι ένα θέμα που και εμείς πιέσαμε και βάλαμε στο Δήμο πριν από 4 χρόνια ότι πρέπει να αγοραστούν μικρά αυτοκίνητα από ρηματοφόρα να μπορούν να μπαίνουν στην Αγία Τριάδα. Υπήρχε ένα μόνο μικρό παλιό το οποίο κάθε δεύτερη μέρα ήταν σε συνεργείο και καταλαβαίνετε τι γινότανε. Ήδη έχουν αγοραστεί μικρά αυτοκίνητα, μπαίνουν στην Αγία Τριάδα, η αποκομιδή είναι σε καλό βαθμό, η καθαριότητα είναι και αυτή σε καλό βαθμό με τους οδοκαθαριστές. Τα αντικείμενα τα μεγάλα κάθε μέρα χαράματα πρωί περνάει ένα φορτηγό και μαζεύουν όλα τα μεγάλα αντικείμενα, γιατί ο κόσμος δεν έχει μάθει να τηλεφωνεί, να κλείνει ραντεβού για να πηγαίνει η υπηρεσία με ραντεβού να παίρνει τα μεγάλα αντικείμενα από το σπίτι του καθενός. Αντί να βγάζουν στρώματα, ντουλάπες, έπιπλα στο δρόμο. Είναι που είναι στενοί οι δρόμοι, γεμίζουν και από τέτοια. Για να προλάβουμε τώρα και αυτό το θέμα, ποια είναι η κατάσταση με τα εγκαταλελειμμένα σπίτια, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται κάθε τόσο στην επικαιρότητα όταν συμβεί ομιγέννητο κάποιο ατύχημα οπουδήποτε σε άλλη πόλη, όταν καταρρεύσει ένα κομμάτι κτηρίου παλιού. Συζητάμε και για τα εγκαταλελειμμένα σπίτια στο Ηράκλειο, που πάρα πολλά νομίζω ότι βρίσκονται στην Αιγαία Τριάδα. Αποτελούν κίνδυνο, έχει αντιμετωπιστεί το θέμα, υπάρχει οποιαδήποτε δυνατότητα να αξιοποιηθούν έστω τα πιο αξιόλογα από αυτά? Είπαμε, μιλήσαμε για τη φάμπρικα Νογιαννάκη φυσικά, η οποία καλώς εχόντων των πραγμάτων θα πάρει έναν πολύ αξιόλογο δρόμο. Συνολικά ποια είναι η εικόνα? Κοιτάξτε, υπάρχουν επικίνδυνα κομμάτια και κτίρια, αλλά δεν είναι μόνο τα κτίρια, είναι και στοιχεία κτιρίων. Υπάρχουν μπαλκόνια, υπάρχουν εξώστες που λόγω της κακής κατασκευής που έχει προηγηθεί πριν από 4 δεκαετίες, 5, με την αλμύρα ο πλεισμός τους έχει διαβρωθεί και πέφτουν κομμάτια από μπαλκόνια, πέφτουν κομμάτια από στιφέα. Μια κατηγορία είναι αυτή. Η άλλη κατηγορία είναι επικινδύνωσε τη μόροπα κτίρια. Εμείς σαν σύλλογος έχουμε κάνει ενέργειες, έχουμε καταθέσει ένα φάκελο στην πολεοδομία με φωτογραφίες, διευθύνσεις και ώστε να γνωρίζει ακριβώς ποια είναι τα επικίνδυνα. Έγινε και μια καταγραφή και από το τεχνικό εμπελητήριο. Υπάρχουν επικίνδυνα και πρέπει να παρέμβει ο Δήμος. Μερικά είναι επικίνδυνα τα οποία θα δημιουργήσουν και ζημιές στους γείτονες. Δεν έχει γίνει κάτι συγκεκριμένο παρά και την καταγραφή της από το τεχνικό εμπελητήριο. Όμως όπως ξέρετε το θέμα... Μήπως κολλάει το θέμα στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού εκεί? Πολλά κολλάνε. Πριν από μέρες έστειλα ένα άρθρο στην Πατρίδα σχετικά με αυτά, με αφορμή το κτίριο της Αγίου Μινά. Mm-hmm. Όπως ξέρετε προσέφεραν οι υπηρεσίες του Δήμου τελικά στον εισαγγελέα. Εδώ τι γίνεται, μπερδεύονται όλες οι υπηρεσίες. Με βάση τις αρμοδιότητες τους ο καθένας κάνει αυτό που πρέπει, αλλά το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται. Τι κάνει οι υπηρεσίες του Δήμου στον εισαγγελέα? Ωραία. Τι τους είπε ο εισαγγελέας, γνωρίζετε? Όχι, δεν γνωρίζω. Ναι, ότι δεν βλέπει κάποιο ποινικό θέμα για να παρέμβει. Μάλιστα. Άρα το θέμα παραμένει. Οι υπηρεσίες της αρχαιολογίας, οι αρμόδιες νεωτέρων, δεν ξέρω τι, έκαναν μια κίνηση για την αφαίρεση των κάποιων επικινδύνων κομματιών. Έγινε μεγάλη κατακραυγή, έτσι. Αλλά την άλλη πλευρά και οι μεν που φωνάζουν να μην καταστρέφουμε ό,τι έχουμε ωραίο, αλλά την άλλη πλευρά και η ζωή ενός ανθρώπου είναι πολύ κακό να συμβεί εξαιτίας αυτών των ανθρώπων.
Εκείνο που πρέπει να γίνει, και αυτό έγραψα σε ένα άνθρωπο που έβαλε στην Πατρίδα, με αφορμή όλα αυτά και το πρόβλημα που αντιμετωπίζω και στην Αγία Τριάδα δηλαδή. Η μόνη ενθάρρυνση που είδα είναι γιατί έχω παρακολουθήσει ότι γίνεται μια προσπάθεια το νομοθετικό πλαίσιο να γίνει συμπαγές, να μην χάνεται στις αρμοδιότητες, να δίνεται λύση και από εκεί και πέρα να δίνεται δυνατότητα και πόροι στους Δήμους, εάν κάποια δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες ή οτιδήποτε άλλο, να μπορούν οι Δήμοι να τα αναλαμβάνουν για 60-80 χρόνια, δεν ξέρω πόσο, και να τα εκμεταλλεύονται. Μακάρι να γίνει το συντομότερο δυνατό. Πράγματι, υπάρχει μια τέτοια. Διαβάζουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια τέτοια πρόθεση και έχουν ξεκινήσει διαδικασίες πάνω σε αυτό το σκεπτικό. Μετά την τραγωδία που έγινε στη Σάμο με την κατάρρευση εκείνη του. Ακριβώς. Που χάθηκαν δύο έφηβοι τελείως άδικα. Κύριε Χούπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο. Παρακαλώ. Θα ήθελα να σας δώσω μια νότα. Εγώ δεν είμαι Ηρακλειώτης. Στην Αγία Τριάδα ως συνταξίουχος άρχισα να έρχομαι επειδή είχε ένα σπίτι η γυναίκα μου. Και βέβαια, μοιάζεστε πάρα πολύ όμως για την περιοχή. Ναι, όταν έχεις μια γυναίκα που ενδιαφέρεται δεν μπορεί να μένεις έτσι. Γιατί αυτό πρέπει να πω και να ομολογήσω ότι η γυναίκα μου ήταν αυτή που ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία για το ενδιαφέρον για την Αγία Τριάδα, τη δημιουργία του συλλόγου και όλον αυτό τον αγώνα που κάνουμε. Εγώ δεν ήμουν πρόεδρος τις προηγούμενες 2 τριετίες, έτσι, αλλά ήταν άλλοι συνάδελφοι, πρόεδρος αρχιτέκτονας ο Πάνος ο Σουράς με ενδιαφέρον και επειδή έχει ιδιοκτησία στην Αγία Τριάδα. Αλλά όσο συναντώ στο δρόμο και γνωρίζω, μου λένε «Α, στην Αγία Τριάδα έζησα τα αργότερα παιδικά μου χρόνια». Ναι. Του περιγράφουν οι εικόνες. Να σας μεταφέρω αν μπορώ να θυμάμαι. Πρέπει να κλείσουμε λίγο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού για μια άλλη φορά, ίσως και με κάποια θετική εξέλιξη να βρούμε την ευκαιρία να ανανεώσουμε το ραντεβού και να πούμε εξίσου περισσότερα πράγματα, γιατί πιστεύω ότι έχουμε πολλά ακόμα. Πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Κυριακή εύχομαι. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Yeah.